Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Όλο και πιο δύσκολη καθίσταται η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο στο Eurogroup της Πέμπτης να αναλύει λεπτομερώς τις ελληνικές θέσεις, τις νέες υποχωρήσεις κυβέρνησης, ευελπιστώντας πως μέχρι το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου η συμφωνία θα έχει κλείσει. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του Inside.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Τσακαλώτου απέστειλε αυτή την επιστολή προθέσεων προς τους Ευρωπαίους και είναι μια επιστολή προθέσεων και όχι μια επιστολή με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, διότι η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της έτσι ώστε να γίνει λεπτομερή συζήτηση και διαπραγμάτευση στο πεδίο του Eurogroup. Και γιατί αυτό? Διότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι κοινές συνισταμένες Βερολίνου και Δούνου του στην προσέγγιση που έχει γίνει όπως αποτυπώθηκε στη συνάντηση του κυρίου Σόιμπλε με την κυρία Λαγκάρτ στον Νταβός. Και θέλουν να μπορέσουν να κάνουν μια ανοιχτή διαπραγμάτευση την Πέμπτη στη συνεδρίαση του Eurogroup, με πρώτο στόχο να ξεμπλοκάρει η έλευση των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος σταδιακή και στη συνέχεια να έχουμε μια συμφωνία, εάν είναι εφικτό, έως τις 20 Φεβρουαρίου. Και αυτό είναι το πραγματικό ορόσημο, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, εάν δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, στη συνέχεια εμπλεκόμαστε στον εκλογικό κύκλο χωρών όπως η Ολλανδία και η Γαλλία και θα είναι δύσκολο να έχουμε πολιτικές αποφάσεις. Να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση. Ποιες είναι τελικά οι ελληνικές θέσεις? Ναι, σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές θέσεις είναι ότι δεν θα νομοθετήσουμε, και αυτό είναι μια βασική θέση, δεν θα νομοθετήσουμε από τώρα συγκεκριμένα μέτρα για το 2018. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια σειρά παραχωρήσεων. Με πρώτη και πολύ βασική, έχω την αίσθηση, το αφορολόγητο είναι ανοιχτό περίπου που θα πάει. Έχουμε τον κόφτη, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα είναι κλιμακωτός επίσης μετά το 2018 και θα έχει μονοετή διάρκεια. Και είναι και άλλα μέτρα, όπως ας πούμε, είναι πολύ πιθανό να μπει στο τραπέζι τη συζήτηση προσωπική διαφορά για τις συντάξεις ή ενδεχομένως και ο μεσαίος συντελεστής του ΦΠΑ. Και ο πραγματικός κίνδυνος για την ελληνική κυβέρνηση είναι ο εξής: να ζητηθούν αυστηρά μέτρα και απριόρι νομοθέτηση εκ μέρους του ΔΝΤΑΦ και του Βερολίνου, όπου να περιλαμβάνουν λίγο πολύ όλα αυτά τα μέτρα σύν την εκκρεμότητα που έχουμε στα εργασιακά, και πραγματικά τα ανταλλάγματα που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση να είναι πολύ λίγα, μιας και δεν διαφαίνεται πρόθεση να δοθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, κάτι που συνιστά μια πολιτική παγίδα για την κυβέρνηση.